Προστάτεψαν τα κρινάκια της Σάμου και έστειλαν το μήνυμα για ένα καθαρό περιβάλλον στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Δεκάδες εθελοντές και εκπρόσωποι δήμων τοποθέτησαν πινακίδες στην άμμο για την προστασία του σπάνιου αυτού φυτού, το οποίο λατρεύτηκε ως ιερό λουλούδι κατά τη μινωική εποχή. Η δράση είχε τίτλο «Κινδυνεύουν να εξαφανιστώ, προστάτεψέ με», με στόχο την προστασία του αγριού λουλούδου, που είναι γνωστό ως κρινάκι της άμμου. Οργανώσαμε μια δράση για να προστατεύσουμε τα κρινάκια της θάλασσας, τα θαλασσοκρινάκια όπως είναι γνωστά, τα οποία υπήρχαν κάποτε στις παραλίες και τώρα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Αυτό, είπαμε, είναι συμβολική δράση. Για ποιο λόγο? Για να περάσουμε το μήνυμα ότι το περιβάλλον μας θα πρέπει να το προστατεύουμε, γιατί το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και είναι εκείνο το οποίο συνδέεται άμεσα με τη σωματική και πνευματική μας υγεία. Στο πλαίσιο δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, δεχτήκαμε με πολύ χαρά τη συνέργεια των τριών δήμων για να συμβάλλουμε κι εμείς στην προστασία αυτού του σπάνιου λουλουδιού, το κρινάκι της Παναγίας, το οποίο έχει τις ρίζες στις μινωικές εποχές. Το ραντεβού δόθηκε στην παραλία Αρίνα, καθώς και στην παραλία στο ύψος του Παγκριτίου Σταδίου, ενώ στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την προστασία του ενδυμικού φυτού. Είναι σημαντική, γιατί βλέπουμε ότι είτε με 4x4 που κινούνται πάνω στις αμμουδιές, είτε γιατί ο κόσμος δεν δίνει πολύ σημασία, είπαμε να του δείξουμε ότι αυτό το είδος πρέπει να προστατευτεί, όπως και πολλά άλλα είδη πάνω στην Κρήτη. Η ομάδα μας είναι μια πολύ δραστήρια ομάδα που έχει κάνει πάνω από 200 δράσεις που αφορούν τους δημότες της πόλης σε πολιτιστικούς τομείς, και συνεχίζουμε τώρα με πολλή διάθεση και για το προστασία για το περιβάλλον και για τη φύση. Στάση ζωής μου ο πολιτισμός και η διατήρηση ό,τι πέσει στην αντίληψή μου. Έχω λατρεία με το κρινάκι. Τη δράση διοργάνωσαν οι αντιδημαρχίες εθελοντισμού των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Πολιτισμού και Ανάπτυξης, Κριτών Δράσης και Αποδράσης.